Μπορεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις ειδικές κατηγορίες να προκάλεσε την αναστάτωση σε πολλούς υποψηφίους που είναι πολυτεκνοί ή τρίτεκνοί, ωστόσο το γεγονός ότι θα δίνονται ελεύθερες μεταγραφές θα πρέπει να τους καθησυχάσει, καθώς μπορούν να εξασφαλίσουν την εισαγωγή τους σε ένα κεντρικό τμήμα των ΑΕΤΗ με πολύ λιγότερα μόρια. Οπωσδήποτε θα πρέπει οι υποψήφοι να μελετήσουν καλά την υπουργική απόφαση που αναφέρεται στις αντιστοιχίες των τμήματων, ώστε να εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα των ελεύθερων μεταγραφών, καθώς υπάρχουν τμήματα που δεν είναι αντίστοιχα. Για παράδειγμα, το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν είναι αντίστοιχο με το Τμήμα Βιολογίας Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα όσοι εισαχθούν σε αυτό να μπορούν να πάρουν μεταγραφή. Επίσης, ποια τμήματα χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής? Υπάρχουν κάποια περιφερειακά τμήματα που δίνουν το δικαίωμα της μεταγραφής σε κεντρικά τμήματα χωρίς να το γνωρίζουν πολλοί υποψήφοι. Αυτά είναι το Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας στη Μυτιλήνη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επίσης, τμήματα που μεταγράφονται ανάμεσα οι φοιτητές μεταξύ τους είναι αυτό της Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην Κόρινθο, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, καθώς επίσης και της πληροφορικής στην Κέρκυρα, της αγροτικής ανάπτυξης στην Οριστιάδα, ενώ τα πιο πάνω τμήματα, σύμφωνα με την τελευταία υπουργική απόφαση, είναι αντίστοιχα και υπάρχει δυνατότητα μεταγραφής. Μπορεί ένας υποψήφιος, μάλιστα τρίτεχνος, να εισαχθεί στο τμήμα, προκειμένου να πάρει μεταγραφή σε τμήμα της Αθήνας, όπου έχει μεγαλύτερη βάση εισαγωγής κατά 2.079 μόρια.